Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές με ή χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος σε όλους τους συνομιλητές του στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Όπως αναφέρεται, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος συμφώνησε με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, για μια γρήγορη αξιολόγηση, ώστε να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι διαδικασίες που θα βοηθήσουν τη χώρα να εξέλθει των μνημονίων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού με την κυρία Λαγκάρντ έγινε σε θετικό κλίμα και συμφώνησαν ότι πρέπει να τελειώσει η τρίτη αξιολόγηση μέχρι το τέλος του χρόνου ή να τεθεί μετά επιτακτικά το θέμα του χρέους. Η Ελλάδα θα κάνει τα πάντα για να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση και πιστεύει ότι ως τότε θα έχει τελειώσει ο σχηματισμός κυβέρνησης στη Γερμανία, τον σε πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων. Τον Φεβρουάριο προβλέπεται να τελειώσει η αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημείωσε η πηγή και πρόσθεσε πως είναι εφικτό το σενάριο να υπάρξει συμφωνία για το χρέος τότε. Θα υπάρχει έτσι ικανό χρονικό περιθώριο ώστε να διευκολύνει την έξοδό μας στις αγορές. Η πηγή παραδέχθηκε ότι η Αθήνα θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα μόνο για τη διευθέτηση του χρέους. Βοηθά για το χρέος, σημείωσε και τόνισε ότι αν αποχωρήσει το ταμείο από το πρόγραμμα, αυτό δεν μας προβληματίζει για την έξοδο στις αγορές. Η Ελλάδα μπορεί να ζήσει και χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μεταφέροντας μήνυμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην κυρία Λαγκάρντ, ο Υπουργός Οικονομικών φέρεται να ζήτησε σαφήνεια στη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χαιρόμαστε που φέρνει μπροστά το θέμα του χρέους. Έχουμε κοινό στόχο την αναδιάρθρωση του χρέους να γίνει η παραμετροποίηση όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι θέλουμε καθαρό διάδρομο για την έξοδο στις αγορές, είπε η πηγή και συνέχισε αναφορικά με τη συμφωνία. Έγκριση επί της αρχής με ανοιχτή ημερομηνία. Και αν αυτό δημιουργεί πρόβλημα, είναι ένα κίνητρο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απάντησε η πηγή, για να τελειώσει νωρίς και να φέρει μπροστά το θέμα του χρέους, να αποφασίσει αν θα είναι ικανοποιητικά αυτά που θα προτείνουν οι Ευρωπαίοι. Ο Πρωθυπουργός θέλει να ξέρει αν το Ταμείο θα μείνει στο πρόγραμμα. Η προϋπόθεση είναι να κλείσει η αξιολόγηση το ταχύτερο δυνατόν. Το Οικονομικό Επιτελείο τόνισε στους συνομιλητές του πως η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους για το πρωτογενές πλεώνασμα το 2018. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δύο τύπους συναντήσεις στην έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συναντήθηκε με επενδυτές ενώ είχε και πολιτικού περιεχομένου συζητήσεις. Όλες οι επαφές του ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Ο κ. Τσακαλώτος μαζί με τον κ. Χουλιαράκη και τον κ. Χαρίτση συναντήθηκαν με επενδυτές. Οι ερωτήσεις του ήταν ενθαρρυντικές, δεν ήταν επιθετικές αλλά διευκρινιστικές, δεν εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, τονίστηκε από την πηγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο Έλληνας Υπουργός είχε συνάντηση και με τον αναπληρωτή Υπουργό Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, David Malpass, ο οποίος φέρεται να είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλά κάνει και πιέζει για το χρέος. Ο κ. Malpass υποσχέθηκε ότι η Ουάσιγκτον θα πιέσει και τη Γερμανία ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα του χρέους και επανέλαβε τη γραμμή της προηγούμενης κυβέρνησης Ομπάμα. Δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά από τον προκάτοχό του κ. Μάλπα, μόνο μικρή απόκληση, τονίστηκε από την πηγή. Ο βασικός στόχος του κ. Τσακαλώτου και των συνεργατών του κατά την επίσκεψή του στο Ταμείο, σύμφωνα με την πηγή, ήταν να δουν το κλίμα και να δώσουν κλίμα εν ώψη της αξιολόγησης. Τι έχουν κάνει. Μετά από όλες τις συζητήσεις, σήμερα που είναι το τέλος, είναι πιο ικανοποιημένος από ό,τι στην αρχή της εβδομάδας.